τη δύναμη αυτών των μήλων γόνων στον πάρο. Και το απάντησε ο Μιλωνάς, ναι, μπορείς ενδεχομένως να το κάνεις, όμως υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο. Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίπτωση της Αγρινής και αυτό γίνεται σήμερα. Οι κυβερνώντες αρνήθηκαν να εφαρμόσουν ένα νόμο τον οποίο οι ίδιοι ψήφισαν. Όμως αποδείχθηκε ότι εν τέλει, παραφράζοντας λιγάκι αυτό το αληθές ή φανταστικό γεγονός, να πούμε ότι ναι, υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Και στο σημείο που φτάνουμε σήμερα με την αφαιρεσία της εξουσίας, μπορούμε να πούμε ότι ναι, όχι μόνο υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Διότι φαντάζομαι και είναι άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της Ακρινής ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτή την αυθαιρεσία της εξουσίας εμείς θα την πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Και η Ακρινή θα γίνει το συνώνυμο του αγώνα, το συνώνυμο της υπεράσπισης των συνταγματικών αξιών, το συνώνυμο της υπεράσπισης των θεσμών, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των νόμων, απέναντι σε όποιον θέλει να το επιβουλευτεί και να το καταπατήσει. Και στο τέλος, να είστε σίγουροι ότι θα δικαιωθείτε. Το ζήτημα είναι ότι η αυθαιρεσία αυτή του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του δυστυχώς ως τον απόλυτο μονάρχη, ο οποίος μπορεί να ξυλώνει, να γκρεμίζει, να ράβει και να κόβει όπως θέλει, αυτό δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Ούτε εκ νέου σε μια προσφυγή μας εκ νέου στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου και αν δεν δικαιωθούμε, θα πάμε ακόμη μακρύτερα. Αυτή η συνταγματική εκτροπή που επιχειρεί να κάνει σήμερα ο κύριος Κρέκας δεν έχει προηγούμενο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό που σας λέω, σας το λέω πολύ ειλικρινά, δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά χρονικά. Να υπάρχει μια δικαστική απόφαση και μην μπορώντας να κάνει τίποτα απολύτως απέναντι σε αυτή τη δικαστική απόφαση, διότι εντέλεται από το Συμβούλιο Επικρατείας η διοίκηση να εφαρμόσει το συγκεκριμένο νόμο, το άρθρο 28, έκαμε το χειρότερο και το πιο αυταρχικό που μπορούσε να κάνει. Λες και σας μισεί.